Ο πρεσβευτή τη Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Βασίλη Νεμπάζνια, υποστήριξε ότι στόχο τη χώρα του είναι να διασφαλίσει ότι καμία απειλή δεν θα προέλθει από το ουκρανικό έδαφο προ τη Ρωσία και ότι οι διακρίσει του ρωσόφωνου πληθυσμού θα σταματήσουν. Τόνισε ότι αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ειρηνικών διαπραγματεύσεων, είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε. Αν όχι, θα το πετύχουμε με στρατιωτικά μέσα. Ο Νεμπάζνια πρόσθεσε ότι όλα στην Ουκρανία θα μπορούσαν να είχαν τελειώσει διαφορετικά, εάν το Κίεβο είχε εκπληρώσει τι συμφωνίε του ΜΙΣΚ που εγκρίθηκαν από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, όπω υποστηρίζει, αυτό δεν ήταν μέρο των σχεδίων ούτε του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, ούτε των προκατόχων του, ούτε των εγγυητών του ΜΙΝΣΚ, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Αυτέ οι δηλώσει ήρθαν λίγο μετά την απελευθέρωση του Σολεντάρ και την ουσιαστική ολοκλήρωση τη περικύκλωση του Μπαχμούτ, που θα οδηγήσει έτσι τι Ουκρανικέ δυνάμει εκτό εμβέλεια του Ντονιέτσκ. Την ίδια στιγμή, μόλι μία μέρα μετά την κατάληψη τη πόλη Σολεντάρ από τι Ρωσικέ δυνάμει, το πρωί του Σαββάτου, Ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε υποδομέ στην πρωτεύουσα τη Ουκρανία, Κίεβο, ενώ εκρήξει ακούστηκαν στην περιοχή Νιπρόφσκη τη Ουκρανική πρωτεύουσα.